Κύριε Υπουργέ Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κύριε Δημήτρη Αβραμόπουλε, κύριε Υπουργέ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Δήμαρχε Αθηναίων, κύριε Νικήτα Κακραμάνη, αγαπητέ φίλε και πολύ φίλε, κύριε Ευρωβουλευτά, κύριε Μανώλη Μαυρομάτη, εκπαλαιόθεν, κύριε Γενική Γραμματέα Αθλητισμού, κύριε Δουβή, εκπρόσωπο του Υφυπουργού Αθλητισμού του κ. Ιωαννίδη, εκλεκτή προσκεκλημένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο για τον Αθλητισμό, την Παγκόσμια Επιτροπή Αντιτόπι, τη γνωστή WADA. Κύριοι εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, κυρίες και κύριοι, παρά το γεγονός ότι η Νομαρχία Αθηνών έχει σήμερα μια πολύ σημαντική εκδήλωση στον Ιερό Λόφο της Εθνίκας με θέμα την άμεση δημοκρατία, θεώρησε υποχρέωσή μου να ανταποκριθώ στην πρόσκληση του Δημάρχου της Αθήνας, του κυρίου Νικήτα Κακλαμάνη, τον οποίον εκτιμώ πάρα πολύ, και να είμαι κοντά σας για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί η σημερινή εκδήλωση είναι ιδιαίτερα σημαντική, και δεύτερον, γιατί κάθε εκδήλωση ενημέρωσης ενάντια σε απαγορευμένες ουσίες μπορεί να συμβάλλει άμεσα και αποτελεσματικά στο να έχουμε λιγότερα θύματα από τις συνέπειες του ντόπινγκ. Τις περισσότερες φορές που συζητάμε για το πρόβλημα του ντόπινγκ, οι ομιλητές παίρνουν το ρόλο του κατήγορου απέναντι σε ένα αόρατο σύστημα και με απόλυτες θέσεις που δεν επιδέχονται αμφισβητήσεις ή αμφισβήτηση. Εγώ σήμερα θα προτιμήσω να βάλω απλά ερωτήματα στα οποία θα καταθέσω τους δικούς μου προβληματισμούς και στα οποία μπορεί ο καθένας να δώσει τις δικές του απαντήσεις. Τα ερωτήματα στα οποία θα προσπαθήσω να απαντήσω μέσα από τη σχέση μου για περισσότερα από 40 χρόνια με τον αθλητισμό, αθλητής, προπονητής, πρόεδρος σωματείου, πρόεδρος ομοσπονδίας, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, Γενικός Γραμματέας Παγκοσμίου Ομοσπονδίας, μέλος της Πενταμελούς Επιτροπής Διεκδίκησης των Ολυμπιακών Αγώνων που ήρθαν στην πατρίδα μας, ως γνωστόν γνωρίζετε περισσότεροι, η νίκη έχει πολλούς πατεράδες. Η ΙΤΑ δεν έχει καθόλου για αυτό το σημείο. Και Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού επί 4,5 χρόνια στην πατρίδα του. Πρώτο ερώτημα. Σήμερα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι ή απεσιόδοξοι? Πιστεύω πως ναι. Σήμερα μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι με την έννοια ότι η σημερινή εποχή στον τομέα της καταπολέμησης των απαγορευμένων ουσιών δεν έχει καμιά σχέση με τις παλαιότερες. Όπως για παράδειγμα τις δεκαετίες του 70, του 80, τότε που δεν υπήρχαν επαρκείς νόμοι, κανόνες και έλεγχοι, καθώς και επιστημονική και τεχνολογική γνώση. Σήμερα το σύστημα καταποτελέμησης του ντόπινγκ αποτελεί μια σπίδα προστασίας για τα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και η οποία δεν υπήρχε τις προηγούμενες δεκαετίες. Δεύτερο ερώτημα. Το ντόπινγκ μπορεί να αντιμετωπιστεί ριζικά ή μερικά? Εδώ η απάντηση βρίσκεται στη δήλωση του Προέδρου της ΔΟΕ, της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, κ. Ζάκρο, ο οποίος είπε τα εξής με δημόσια δήλωση. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Το ντόπινγκ στον αθλητισμό είναι όπως η εγκληματικότητα στην κοινωνία. Και πάντα θα υπάρχει εγκληματικότητα. Περίπου μισό δισεκατομμύρια άνθρωποι ασχολούνται με τον αθλητισμό παγκοσμίως. 500 εκατομμύρια άγιοι στον κόσμο μας υπάρχουν ή δεν υπάρχουν? Τρίτο ερώτημα. Η καταστολή είναι προτιμότερη ή η ενημέρωση? Εάν θέλουμε αποτελεσματική καταπολέμηση, η λύση είναι η πρόληψη και η δημιουργία συνειδητοποιημένων αθλητών, προπονητών, διοικητικών παραγόντων, φιλάθλων και γονέων, ότι ο ντόπινγκ είναι ίσο με την καταστροφή. Πρόληψη σημαίνει λιγότερα θύματα, τα οποία τις περισσότερες φορές είναι οι αθλητές, τα παιδιά που μπαίνουν σε μια λάθος νοοτροπία και αυτοκαταστρέφονται. Τέταρτο ερώτημα. Πώς απαντάμε στη μεγάλη αντίφαση του παγκοσμίου αθλητισμού? Εξωπραγματικές επιδόσεις, πόλεμο στον ντόπινγκ. Δυστυχώς, στον χώρο του παγκόσμιου αθλητισμού υπάρχει αυτή η μεγάλη αντίφαση, που είναι και η παγίδα στην οποία πέφτουν πολλοί. Να μην ξεχνάμε και τις μεγάλες πιέσεις που δημιουργούνται
από τις τεράστιες ανάγκες των χορηγικών, οικονομικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων. Σε κάθε μεγάλη διοργάνωση βλέπουμε να αποθεώνονται εξωπραγματικές επιδόσεις σε όλα τα αθλήματα και στη συνέχεια να πέφτουν όλοι από τα σύννεφα. Εδώ θα πρέπει όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, να θεωρήσουν πρότυπα και αξίες. Αυτό που μετράει δεν είναι η επίδοση, αλλά ο αθλητής και ο αγώνας που κάνει.